Οπότε ας ξεκινήσουμε. Καταρχήν, συμβαίνουν αυτά, οι σχολές Ελλάδας. Να σας καλωσορίσω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κελέκη που είναι μαζί μας και που ταλαιπωρείται στην προσπάθεια. Όχι, δεν είναι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν και εκεί. Παρέχει μας. Και να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους από το Σχολείο Πανεκολάου, τον κύριο Πετσατώδη και τον κύριο Μιχαηλίδη, που έχουν εμπειρία γύρω από το θέμα που θα συζητήσουμε και θα συμβάλλουν στη δικιά μας δημόρφωση. Επομένως, ας ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, όπως να ξεκινήσουμε με τα περιστατικά που έχουν έρθει τον κύριο Πανεκολάου για να σχολιαστούν και ίσως στο μεταξύ γενικά να καλωθάνουμε και μπορέσουμε να πάμε στα υπόλοιπα. Τι λέτε? Εγώ είμαι ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλησπέρα για μένα. Ονομάζομαι Χαρίτης Αντώνης, είμαι ειδικευόμενος τεχνολογίας στο νοσοκομείο από Πανικολάου. Θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά του δικού μας νοσοκομείου που έχουμε κάνει με τον κύριο Πεστατώδη. Τώρα δεν έχουμε αναφέρει καθόλου τις διαφορετικές τεχνικές, ενδείξεις, αντεδείξεις, αλλά μπορούμε να τα σχολιάσουμε αφού δούμε τα περιστατικά. Λοιπόν, το πρώτο περιστατικό που παρουσιάζουμε είναι ένας ασθενής 82 ετών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα. Είχε δύο παθολογικά κατάγματα του ιερού στο άνθο, σε ένταφος μεταστάσεων. Εδώ βλέπουμε τις ταυδίου και τα φένα ακολουθίες αυτού του ασθενή. Βλέπουμε τις αιστείες της παθολογικού σήματος, χαμηλού σήματος, πιθανό λόγω ότι είναι κατάγματα. Ταιριάζει και απεικονιστικά στο μαγνήτη. Έχει γίνει και σπληρωματική αξονική, η οποία δεν έχουμε την εικόνα, η οποία βεβαιώνει αυτά τα κατάγματα. Σε αυτή την περίπτωση, η ένδειξη έχει διαδερμική αεροπλαστική, υποσύνθη η καθοδήγηση. Τοποθετούμε το άκρο τροκάρ στο μέσο της νοητής γραμμής μεταξύ του τρίματος του ιερού νεύρου και της ρουλαγόνιας άρθρωσης. Βλέπουμε το σημείο στο οποίο γίνεται η τοποθέτηση του τροκάρ και μετά την τοποθέτηση έχουμε την έγχυση του πολυμερού, τσιμέντου, το οποίο θα βλέπουμε την τελική εικόνα στην οποία, δεξιά μας, στην οποία έχουμε την κατανομή του πολυμερού. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες πιθανές πληγές, που δεν παρατηρούνται τώρα, δηλαδή να φύγει το πολυμερό από είτε στην άρθρωση είτε στο τρίμα. Δεν έχουμε κάποια αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ασθενής κατάφερε μετά να έχει να κινητοποιηθεί άμεσα και έχει αρκετά μείωση του πόνου. Βέβαια, ήταν ένας ασθενής με μεταστατικό καρκίνο. Φυσικά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας. Όπως ένα δεύτερο περιστατικό, στο οποίο ένας 77 ετών ασθενής με μετάσταση στον όμικρο 4 σπόνδυλο από καρκίνο πνεύμονα, με προσδοκίμιο ζωής κάτω από 6 μήνες. Ωστόσο, το VAS score του, δηλαδή το σκορ με το οποίο κατηγορηθούμε την ένταση του πόνου, ήταν πάρα πολύ υψηλό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, έγινε η διαδερμική σπονδυλοπλαστική με χρήση πολυμερούς. Σε αυτή την περίπτωση, το δροκάρ προωθείται διευκαινικά όταν είναι στην οσφυγική μοίρα ο σπόνδυλος ή και πλευροσπονδυλικά στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η τελική θέση στην οποία ελέγχουμε υποακτινοσκόπηση το τροκάρι είναι στη μεσότητα του σπονδύλου προς την οποία όψη και στο πρόσθετο 1/3 του σπονδύλου πλάγια όψη. Και στη συνέχεια, αφού έχουμε επιβεβαιώσει την τελική μας θέση, θα γίνει η έγχυση του πολυμερούς. Εδώ βλέπουμε σε αυτόν τον ασθενή την τελική κατανομή στο σώμα του σπονδύλου με μικρό τμήμα να επεκτείνεται προς το μεσοσπονδύλιο δίσκο, το οποίο αυτό δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα κλινικά, ειδικά αν είναι σε μια μικρή ποσότητα. Τώρα, 1/3 περιστατικό πάλι με σπονδυλοπλαστική. Ήταν ένας ασθενής 73 ετών με πολλαπλό μυέλωμα. Στο νοσοκομείο μας έχουμε πολλούς ασθενείς από την αιματολογική με πολλαπλό μυέλωμα. Εντάξει, δεν έρχονται όλοι, δεν έχουν ένδειξη να κάνουν σπονδυλοπλαστική, αλλά εδώ βλέπουμε ένα ασθενή ο οποίος είχε πολλαπλές ραδιοστικές ελλείψεις. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει ήταν το παθολογικό κάταγμα, στο οποίο έγινε η έγχυση του πολυμέρους. Έχουμε καλή κατανομή, υποστήριξη όσο είναι εφικτό φυσικά ενός σπονδύλου ο οποίος έχει καθιζάνει πάρα πολύ, αλλά ο ασθενής είχε αρκετή μείωση του πόνου και κινητοποιήθηκε. Τώρα ένα αντίστοιχο τέταρτο περιστατικό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα ασθενή 76 ετών με αστοπορετικό κάταγμα όμικρον 1 με μη συνένωση και ένα είδη μάνο τελικής πλάκας του κατώτερου σπονδύλου. Σε αυτή την περίπτωση έγινε σπονδυλοπλαστική και στους δύο σπονδύλους.
Και για να αποφύγουμε φυσικά σε δεύτερο χρόνο το κάταγμα και του όμπλων δύο σπονδύλων. Λοιπόν, ένα άλλο περιστατικό σε πολλαπλά επίπεδα σπονδυλοπλαστική είναι ένας ασθενής 64 ετών με σημαντικού βαθμού οστεοπόρωση και παθολογικά κατάγματα από το θ12 ως τον εμικρομπέτη σπόνδυλο. Έγινε τοποθέτηση πολυμέρου σε πολλαπλούς σπονδύλους για στήριξη και αντιμετώπιση του πόνου. Βλέπουμε εδώ αριστερά μια μικρή ποσότητα, μια ακροή μια ποσότητα του πολυμέρου προ σπονδυλικό σωλήνα, χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία. Ο ασθενής δεν είχε κάποια ερωτηματικό πόνο, κάποια πίεση του νοδιού μυελού. Τώρα, ένα άλλο περιστατικό, στο οποίο έχουμε διαδερμική τοποθέτηση στέντ σπονδύλου, στεντόπλαστη και έγχυση πολυμέρου. Η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως σε πρόσφατα κατάγματα έως 7 ημέρες για μόνιμη αποκατάσταση και διατήρηση του ύψους σπονδύλου. Εδώ βλέπουμε σε ένα ασθενή 68 ετών με πρόσφατο περίπου 4 μέρες στο πολιτικό κάταμα από γονέα σπονδύλου. Σε αυτή την περίπτωση εισάγουμε τροκάρ διευθυντικά και στις δύο και από τις δύο πλευρές ώστε να έχουμε προσέγγιση και των δύο τμήματων του σπονδύλου. Γίνεται η εφαρμογή και η έκκληση του στέντ. Και στη συνέχεια κάνουμε έγχυση του πολυμερούς εντός του στέντ. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής είχε βελτίωση μεγάλη του μπασκούρ, αποκαταστάθηκε το ύψος του σπονδυλικού σώματος, από 15 χιλιοστά πήγαν 22 χιλιοστά και είναι σημαντική διόρθωση της γωνίας της κόπου. Ένα άλλο περιστατικό είναι ένας ασθενής 67 ετών με γνωστό σε πνεύμονα και δευτεροπαθή εντόπιση με παθολογικό κάταμα του θ4 σπονδύλου. Τους ασθενείς έχουμε αρκετούς από την πνευμονολογική μας. Εκεί βλέπουμε το παθολογικό κάταγμα και βλέπουμε και στο PET την ενεργότητα του σπονδύλου. Είναι δηλαδή ένα αναστατικό σπόνδυλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως αυτό που εφαρμόζουμε είναι διαδερμική θερμοκαυτηρίαση και σπιδοπλαστική με τοποθέτηση πολυμέρους. Η διαδικασία είναι εισάγουμε το τροκάρ, συνήθως διαφιενικά, είπαμε, στην νοσοκομική. Αυτές σχεδόν τα ίδια με τη σπονδυλοπλαστική. Στη συνέχεια, το με οστεοτόμο, ο οποίος είναι εύκαμπτος και μπορεί να πάρει μια κλίση, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις διόδους μας, τις οποίες μετά θα περάσει στο ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο γι' αυτό με τη συνέχεια του είναι εύκαμπτο, οπότε μπορούμε να προσεγγίσουμε δηλαδή βλάβες που πλησιάζουν το σπονδυλικό σωλήνα και είναι πιο επικίνδυνες μετά τους εξέλιξη ώστε να δημιουργήσουν κάποια συμπτώματα τα οποία κλινικά μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στον ασθενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού εισάγουμε τα ηλεκτρόδια, το ηλεκτρόδιο μας έχει δύο διαφορετικά σημεία στα οποία μετράει τη θερμότητα και με βάση, όταν φτάσει δηλαδή ένα συγκεκριμένο αριθμό θερμότητας, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε πόσο είναι η ζώνη, τι μέγεθος έχει η ζώνη ablation και με βάση αυτό, το οποίο ελέγχουμε με cone beam CT, όπως εδώ δεξιά, κατά την επέμβαση, μπορούμε να ελέγξουμε και μέχρι που θα εκτείνεται η ζώνη ablation. Και στη συνέχεια, στο σημείο αυτό, θα γίνει η έγχυση, αφού κάνουμε τα ablation, θα γίνει η έγχυση του πολυμερούς για να έχουμε στήριξη του σπονδύλου, μηχανική στήριξη και πολλές φορές, σχεδόν πάντα δηλαδή, το συνδυάζουμε με ακτινοθεραπεία. Προτείνουμε να γίνει συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Και εδώ, στην τελική εικόνα, βλέπουμε το PET, το οποίο δεν έχει κάποια ενεργότητα στο σημείο του ablation. Ένα άλλο περιστατικό ήταν σε 65 ετών ασθενής με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα. Είχε μια μεικτού τύπου μετάσταση στον αρχαίο του πυρίου οστού. Υψηλός κίνδυνος κατάγματος. Ο ασθενής ήδη είχε ένα παθολογικό κάταγμα κοντήλης. Και το μύριο σκόρ του, το οποίο είναι ένα σκόρ που υπέθεσε όταν το είχαμε περιγράψει ήδη στην άλλη μας παρουσίαση, είναι ένα σκόρ το οποίο υπολογίζουμε με βάση τον πόνο του ασθενή, τον τύπο της βλάβης, το πόσο τι διάμετρο ουσιαστικά έχει πιάσει στο οστό και το σημείο που βρίσκεται η βλάβη, υπολογίζουμε την πιθανότητα κατάγματος και ανάλογα και την αντιμετώπιση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ δηλαδή το πιθανό κάταγμα που θα μπορούσε να συμβεί, σε συγκεκριμένη περίπτωση το μύριο σκόρ ήταν 11, άρα έχουμε υψηλή πιθανότητα πάνω από 33% για κάταγμα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, διενεργήθηκε προφυλακτική σταθεροποίηση για αποφυγή κατάγματος λόγω αυξημένου ρίσκου βάσει του μύριου σκόρ. Τοποθέτηση διαδρομικά υποκτηνοσκόπηση τριών κοκλίων στο χειρουργικό αυτή ένα κεφαλή του μύριου οστού.
Ένα άλλο περιστατικό, βλέπουμε αριστερά ήταν μια γυναίκα 55 ετών με καρκίνο του πνεύμονα και επώδυνη μετάσταση στη δεξιά πτέρυγα του λαγονίου. Σε αυτή την περίπτωση έγινε θεραπεία με κραουμπλίσον, το οποίο όμως στη συνέχεια και λόγω του σημείου δημιουργήθηκε ένα κάταγμα στην πτέρυγα του λαγονίου και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν διαδερμικά υπό ακτινοσκόπηση τρεις κοκλίες στη δεξιά πτέρυγα του λαγονίου του για σταθεροποίηση του κατάγματος. Αυτά. Αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν αρκετή μεγάλη ποικιλία περιστατικών και έτσι μας κάλυψε και ένα από τα μεγαλύτερα μέρη της πιθανής ομιλίας του κ. Πελέγια, για να καταφέρουμε τελικά να την κάνουμε. Ήθελα να ζητήσω από τον κ. Πελέγια λίγο ένα σχόλιο. Είδαμε διάφορες εφαρμογές της διαδερμικής ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενης ή ταξιολογικής τομογραφίας καθοδηγούμενης. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την ομάδα που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Τα περιστατικά ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Θα ήθελα, αν είχαμε χρόνο, λίγο να συζητήσουμε τα περιστατικά. Όντως, η αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική. Προσωπικά, προτιμώ τον αγιογράφο με χρήση CONBIM-CT, αλλά το θέμα της τεχνολογίας είναι το τι υπάρχει διαθέσιμο σε κάθε νοσοκομείο και τι δυνατότητα έχει. Οπότε, αρκεί να το κάνει κανείς ασφαλώς και με προσοχή και να μην έχει επιπλοκές. Οπότε δεν έχω διαφωνία εάν η ομάδα δουλεύει στον αξιονικό τομογράφο και μπορεί να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι να γίνουν τα περιστατικά σωστά και με ασφάλεια. Οπότε δεν υπάρχει για μένα περιορισμός. Προσωπικά, όπως είπα, προτιμώ την άμεση ακτινοσκόπηση για να έχω καλύτερη απεικόνηση και χρησιμοποιώ το CONBIM-CT για να μπορέσω να δω τα επίπεδα. Να ξανακάνω μια τελευταία δοκιμή, μήπως καταφέρουμε και πετύχουμε τίποτα. Ναι, να ρωτήσω εγώ τον μεταξύ εγώ τους παρουσιαστές μας. Υπάρχει περίπτωση, βάζοντας κοντρές βελόνες, γιατί εγώ είναι όλες κοντρές βελόνες, ή αυτές τις διαδερμικές βίδες, να τροματίσουμε κάποιο αρτιακό κλάδο. Υπάρχει το επόμενο, πώς το προφέρει. Εγώ προσωπικά δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Δεν ξέρω αν ο κ. Χρυστοδότης έχει κάνει πολλά τέτοια περιστατικά. Συνήθως από εκεί που περνάμε είναι ο Ρίο Πι, δεν περνάει κάποιο αγκείο το οποίο θα κινδυνεύσει από το πράγμα. Ίσως από πριν όμως έχουμε κάνει και πλήρη μελέτη της περιοχής, οπότε ξέρουμε αν κάτι πρέπει να αποφύγουμε ή όχι. Έχουμε πριν από κάθε περιστατικό μελετάμε και την ανατομία και έχουμε και πρόσθετες επιπολίσεις, οπότε αν τυπών κάτι υπάρχει το αποφεύγουμε. Αλλά ειδικά σπονδύλους, αν ακολουθήσουμε τις οδούς που κάνουν στην κλασική σπονδυλοπλαστική, είτε διαυγενικά στην οσφυγική μοίρα, είτε κόστο βεντέμπρα στη θωρακική μοίρα, είτε αντίστοιχα περιπτώσεις με πρόσωπο σπέλα στην αυγενική μοίρα, και ακολουθήσουμε συγκεκριμένες οδούς, πιστεύω δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα αγκιακό. Υπάρχει ένας κίνδυνος θεωρητικά αγκιακός, πάντα που να σκεφτόμαστε, στην περιοχή θ7 με όμικρον 1-2, όταν δουλεύουμε αριστερά και κάνουμε εξωαυγενική προσπέλαση, μια φορά μπορεί να βγει αντάμπτη από εκεί πέρα. Οπότε έχουν υπάρξει περιστατικά βιβλιογραφικά με παράλυση του ασθενούς από τρώση της αντάμυψης. Οπότε όταν δουλεύουμε σε εκείνο το επίπεδο, συνήθως κάνουμε και μια αγκιογραφία πριν για να δούμε από πού εκφύεται η αντάμυψη. Αν η αντάμυψη είναι καθαρή, μπορούμε και εμείς να πάμε να προσπελάσουμε τη βλάβη από εκεί πέρα. Το είπα γιατί ο κ. Φελέγης λέει να κάνουμε εξήγηση στον αγκιογράφο. Δεν έχει την ίδια κανονικότητα, αλλά ήθελα να τονίσω με αυτό ότι εννοείται ότι όλα αυτά περιστατικά έχουν μελετηθεί επαρκώς προηγουμένως, αλλά και με μαγνητική αντιμετωπιστομογραφία και εκεί στην ουσία αποφασίζει ο βαθμός την οδό που θα ακολουθήσει και τη μέθοδο. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο πάντα όμως, όταν εχείουμε το τσιμέντο, είτε είναι σε σπόνδυλο. Εγώ, ας πούμε, σπονδύλος μου πάντα γεωγράφο και CONBIM, όπως κάνει και ο κύριος καθηγητής. Στα άλλα, στο ιερό, σε αυτά χρησιμοποιώ και τα δύο συνήθως. Η έγχυση του τσιμέντου όμως πρέπει να γίνεται πάντα με απεικόνηση άμεση με ακτινοσκόπηση. Γιατί οποιαδήποτε διαφυγή είναι τη γνωρίζει για να σταματήσει την έγχυση. Αυτό είναι κανόνας. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει και με αξονικό των υλικών, αλλά η έγχυση πρέπει να γίνει πάντα με ακτινοσκόπηση. Πολύ ωραία. Αλέξη, δεν βλέπω τα καταφέρουμε. Έχω καλυφθεί νομίζω. Ωραία.
Ναι, το βασικό κυρίως είναι στις εξωαφιανικές προσπελάσεις. Υπάρχει μια αρτηρία η οποία περνάει στη μεσότητα του σπονδύλου και όταν κάνουμε εξωαφιανική προσπέλαση θέλει λίγο προσοχή, κυρίως για αυτά τα αγγεία, μην κάνουμε καμία αρτηρία κυκρώσης περιφερικά. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλει προσοχή είναι πού και πώς θα γίνει η κατανομή του υλικού το οποίο θα εγχύσουμε, όπως και στους θερμοκαθυριασμούς και στις ογκοκαταλύσεις θέλει προσοχή και πάλι η κατανομή της ενέργειας, τα νεύρα τα οποία περνάνε στην περιοχή, για να μην έχουμε νευρόλυση αντί για ογκοκατάλυση. Δηλαδή, να μην κάνουμε μια ημιπληγία, μια παραπληγία επηρεάζοντας το νεύρο. Επίσης, όπως είδατε και χαρακτηριστικά με το περιστατικό, όταν κάνουμε ογκοκαταλύσεις είτε με κρύο, με κράιο, είτε με θερμά RF ή microwave, πρέπει οπωσδήποτε σε περιοχές οι οποίες φέρουν φορτίο να γίνει η σταθεροποίηση, γιατί πολύ απλά το κόκαλο μετά είναι έφρυπτο. Άρα, όπως είδατε και με το λαγόνιο, συνήθως αυτές οι περιοχές χρήζουν στη συνέχεια και σταθεροποίησεως. Πολλές φορές θεωρούμε ότι μια περιοχή όπως το λαγόνιο δεν σηκώνει ιδιαίτερο βάρος και κατά συνέπεια ο κίνδυνος κατάγματος είναι πάρα πολύ μικρός. Εν τούτης όμως υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι και που προσφέρονται στην περιοχή, οι οποίοι ασκούν δυνάμεις και αυτές οι δυνάμεις μπορούν να οδηγήσουν σε κάταγμα. Άρα, θα έλεγα στο 70, εκτός αν είναι βλάβη μαλακών μορίων, όταν είναι ενδοστική βλάβη, στο 90% συνήθως προχωρούμε και σε σταθεροποίηση με 6 πολυμερούς στη συνέχεια. Κάνοντας παρακαλώ ένα σχόλιο, όποιος όλος θέλει. Όσον αφορά κακοήθη ήθηση σπονδύλων με πόνο, πολλές φορές οι ασθενείς δεν προτιμάνε οι ογκολόγοι να τους στείλουν σε εμάς, αλλά τους στείλουν με ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία βέβαια θέλει παραπάνω χρόνο να δράσει. Πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα κινητοποίησης των ασθενών, ενώ στις δικές μας μεθόδους νομίζω ότι είναι το πιο περιβόρατερα. Και υπάρχει, φαντάζομαι, και ένας μεγαλύτερος κίνδυνος όταν νεκρωθούν αυτοί οι όγκοι στους ποδήλους, εφόσον δεν έχει επέλθει ταυτόχρονα και σταθεροποίηση, όπως είπες τώρα, να έχουμε μια κατάρρευση, μια συγκεκριμένη βλάβης, έτσι δεν είναι. Πρέπει να τους τονίσουμε λοιπόν ότι η ακτινοθεραπεία μπορεί να γίνει αν μπορεί να προκαλέσει δευτερογενώς άλλα προβλήματα, εάν δεν γίνει ταυτόχρονα και η σταθεροποίηση. Η επιλογή του ποιο θα γίνει πρώτο, αν θα γίνει η ακτινοθεραπεία ή αν θα γίνει η οστεοπλαστική, δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα από τις διάφορες μελέτες και είναι ένα αντικείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή χρήζει εκτεταμένης παρατήρησης. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα επιλέγουμε το περιστατικό που θα έχει την καλή αντιμετώπιση. Πολλές φορές, ιδίως στο εξωτερικό, όταν χρειάζονται πολλαπλές συνεδρίες ακτινοθεραπείας και ο ασθενής είναι καταβεβλημένος, προτιμούμε να γίνει η σταθεροποίηση πρώτα, έτσι ώστε να έχει καλύτερη κινητοποίηση και πολλές φορές, μάλιστα, ο ασθενής δεν μπορεί να ξαπλώσει το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα, είτε σε πρινή θέση, είτε σε πλαγία θέση, με αποτέλεσμα να παραπέμπεται πρώτα για σταθεροποίηση, ώστε να απαλλαγεί από τους πόνους, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ακτινοθεραπεία. Υπάρχουν δύο περίφημες μελέτες από τον Διστάζο και μάλιστα είναι και σχετικά παλιές, από το 2014, αν μην κάνω λάθος, είναι τουλάχιστον μια δεκαετία, ο οποίος ανέδειξε σε μικρές μεν σειρές, αλλά ανέδειξε ότι η συνέργεια των δύο πράξεων, δηλαδή της επεμβατικής με την ογκοκατάλυση και την οστεοπλαστική, σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, έχει πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα και έχει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη μείωση του πόνου από ό,τι αν γινόταν κάθε τεχνική μόνη της. Άρα ο συνδυασμός και η συνδυαστική θεραπεία δείχνει να έχει την καλύτερη προσπέλαση. Όπως είδατε και στο περιστατικό που δείξαν οι συνάδελφοι, και με την οστεοπλαστική και την θερμοκαυτηρίαση, την ογκοκατάλυση, τέλος πάντων και τεχνική χρησιμοποιούμε, μπορούμε να αρνητικοποιήσουμε ένα PET με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το αρνητικοποιήσει και μια ακτινοθεραπεία. Άρα, όσον αφορά τον τοπικό έλεγχο του όγκου, και οι δύο τεχνικές μπορούν να επιτύχουν εξίσου καλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν κάνουμε και τα δύο και κυρίως όταν θέλουμε να σε ενδιαφέρει να κάνουμε τοπικό έλεγχο του όγκου. Άρα, όταν κάνουμε τοπικό έλεγχο του όγκου, χρησιμοποιούμε όλες τις τεχνικές και μέσα σε αυτές, θεωρητικά, πρέπει κανείς να εξετάσει και την περίπτωση των εμβολισμών και των χημιοεμβολισμών.
Ωραία. Για να πάω πάλι στις καλοήθειες, ένα καλοήθειες κάταγμα είδαμε πολλών επιπέδων, μας έδειξαν οι συνάδελφοι, σε πολλούς πονδύλους. Ισχυρίζονται ακόμα οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί που κάνουν τη μέθοδο της κοιμοπλαστικής ότι είναι προτιμότερο να δημιουργήσει χώρο με τα παλόνια πριν βάλεις το τσιμέντο ή έχει πάψει πλέον αυτή η διαμάχη. Δεν ξέρω, αν θέλει λίγο σπιστατώσω ή εγώ δεν έχω πρόβλημα, τι θέλετε. Ο κύριος καθηγητής πρώτα που έγινε, ναι. Εντάξει, κύριο καθηγητή. Ο κύριος καθηγητής, λοιπόν, είναι... εξαρτάται τι θέλουμε να επιτύχουμε, ποιος είναι ο σκοπός. Εάν έχω, όπως δείξανε, πολλαπλά κατάγματα, 6, 7 κατάγματα, 8 κατάγματα, το να χάσω το χρόνο να κάνω μια κυφοπλαστική σε όλα τα επίπεδα, που σημαίνει διπλή, μονή διπλή προσπέλαση ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιώ, αλλά τουλάχιστον σε κάποια θα χρειαστώ διπλή προσπέλαση. Σημαίνει να φουσκώσω τα μπαλόνια, να βγάλω τα μπαλόνια, να βάλω τις κάνουλες, να ετοιμάσω το τσιμέντο, να βάλω το τσιμέντο. Αυτός ο χρόνος της επέμβασης είναι περίπου ο διπλάσιος από ό,τι από μια σπονδυλοπλαστική. Όταν λοιπόν πάω να κάνω ένα damage control, πάω να έχω πολλαπλά κατάγματα και απλώς προσπαθώ κάπως να συνεφέρω την κατάσταση, τότε η δικιά μου προσπέλαση είναι να πάω με σπονδυλοπλαστική. Εάν έχω ένα ή δύο επίπεδα τα οποία έχουν μία παραμόρφωση, στα οποία πρέπει να κάνω μία προσπάθεια ανάταξης, γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στα μεθεπόμενα στα κατάγματα που μπορεί να παρουσιαστούν αργότερα ή και στην γενικότερη ωβελιαία στήριξη του ασθενούς, τότε εκεί παίζει σημαντικό ρόλο στο να προσπαθήσω να στηρίξω τους σπονδύλους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο καλύτερος δυνατός τρόπος είναι να προσπαθήσω να αποκαταστήσω το ύψος αυτών των σπονδύλων. Μπορώ να το κάνω είτε με κυφοπλαστική, είτε όπως είδατε πολύ καλά και με τα stent. Υπάρχουν και κάποια άλλα συστήματα, κλοβή, ενδοστική. Υπάρχουν και συστήματα ανατάξεως, τα οποία είναι σαν, λέγεται spine jack, είναι σαν τους, σαν τους γρίλους των αυτοκινήτων, να το πω, που μπαίνουν ενδοστικά και προσπαθούν να ανατάξουν το σπονδύλο. Άρα η ανάταξη του σπονδύλου με οποιαδήποτε τεχνική έχει για μένα νόημα, όταν όμως προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα ανοβελίας ανακατασκευής. Αυτό που λέγεται sagittal balance. Εάν έχουμε αυτό το σκοπό, τότε ναι, προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε. Όταν όμως έχουμε πολλαπλές βλάβες, τότε το νόημα αυτό αρχίζει και χάνεται, γιατί ούτως ή αλλιώς η αποκατάσταση που θα πετύχουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ... Να πω... Εμείς προσωπικά τώρα στο δικό μας κέντρο ουσιαστικά χρησιμοποιούμε μόνο σπονδυλοπλαστική. Δηλαδή, επειδή οι πιο πολλοί ασθενείς με ένα στυπωρητικό κάταγμα είναι κάποιες κύριες, 70-77, μεγαλύτερες ηλικίες και αυτά, προτιμούμε να κάνουμε και με λιγότερο κόστος και πιο γρήγορα μια σπονδυλοπλαστική. Συνήθως δύσκολα να σηκωθεί ο σπόδυλος και να αποκατασταθεί και να κρατήσει το ύψος του, ακόμα και αν κάνει κυβοπλαστική. Και όπως είπαμε στους παιδικούς, το πρόβλημα του νευροχειρουργού είναι ότι αυτοί δεν κάνουν τις επεμβάσεις. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ασθενείς πρώτα σε εμάς έχουν τη λογική πλέον της, έχουν βγει κάποια papers που τότε δεν δημοσιευτεί, τα οποία 10-11 δεν θυμάμαι ποτέ ήταν, που είχαν πει ότι η σπονδυλοπλαστική είναι αντίστοιχη του πλασίβο, έτσι δεν είναι. Και σε αυτά στηρίχθηκαν πάρα πολύ και τους πάει σχεδόν όλους τους ασθενείς πλέον συντηρητικά. Οι ασθενείς υποφέρουν, οι ασθενείς πονάνε, οι ασθενείς δεν σηκώνονται. Ένα ασθενής ο οποίος δεν σηκώνεται καταναλώνει πολλά φάρμακα, επιβαρύνει το περιβάλλον του, έχει άλλα προβλήματα μετά από το θώρακα ή οτιδήποτε. Με συνέπεια, οι ασθενείς να μην έχουν γρήγορη αποκατάσταση. Τρομβώσει, οτιδήποτε. Οπότε εμείς προτιμούμε ένα ασθενής ο οποίος ξέρω εγώ σε 10-15 μέρες δεν έχει αποκατασταθεί ο πόνος του ή δεν είναι καλά λειτουργικός, να προσπαθούμε να κάνουμε μια απλή σπονδυλοπλαστική και να σηκωθεί γρήγορα ο ασθενής. Όντως μπορεί μετά από 3-4 μήνες να έχει ήδη αποτέλεσμα η σπονδυλοπλαστική με ένα άμα δεν έκανε τίποτα. Αλλά η επιβάρυνση που έχει και το περιβάλλον και ο ασθενής για 4 μήνες είναι τεράστια. Οπότε εκεί διαφωνούμε πλήρως γιατί πλέον αυτά τα πάνε σχεδόν όλα συντηρητικά. Το οποίο κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι είναι λάθος και εκείνες οι μελέτες έχουν αποδειχθεί ότι είχαν στηριχθεί και σε λάθος δεδομένα πολλά. Λείπαν, ας πούμε, οι στήρα ακολουθίες από τις συγκεκριμένες μελέτες. Οπότε κάναν διάφορα κατάγματα, γι' αυτό είχαν αποδείξει και λάθος πράγματα. Αλλά εμείς γενικώς με τις σπονδυλοπλαστικές είμαστε και γρήγοροι και πολύ αποτελεσματικοί στο κλινικό αποτέλεσμα του ασθενούς και δεν χρειάζεται να παραχωρήσουν σε κάτι άλλο. Άμα ο ασθενής είναι νέος και πρέπει να σηκωθείται και καλός σπόνδυλος, εκεί και είναι πολύ πρόσφατο κάταγμα, μπορεί να σκεφτούμε κάποιο implant συνήθως και όχι κυβοπλαστική.
Υπάρχει κάποια τεχνική για να μειώσει κανείς πριν βάλει το τσιμέντο, να μειώσει η ποσότητα νοτοματικού τσιμέντου σπόρου. Γιατί σε αντίθεση με έναν γνωστό κοντινό, υπάρχει ιστορία και μέσα. Κάτι παίρνει, κάτι πρέπει να βγει. Άρα υπάρχει κίνδυνο να ξεχνούν και τα πράγματα στο κανάλι, ας πούμε, αν πει το τσιμέντο σε αυτό το είδος. Δεύτερον είναι, δείξατε κάποια περιστατικά με τοποθέτηση STEM ή και τους Pine Jack, που δεν έχετε πει λέγεις. Αυτά τα υλικά που δούμε έτσι μια, είναι πολύ σκληρά μετά από το συμμέτρο. Και υπάρχει ένας κίνδυνος αποδείχνησης και δευτεριών καταρμάτων υποκείμενου και υποκείμενου σπονδύλου. Υπάρχει κάτι τέτοιο που αρχικά μπορεί να το υποστηρίζει. Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, η ανάγκη σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνει κανείς και προφυλακτικές παραπάνω και σε παραπάνω και παρακάτω επίπεδα. Όχι, από ότι, αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα κυρίως των καταγμάτων που έρχονται σε επίπεδα τα οποία βρίσκονται κοντά στο αρχικό κάταγμα, οφείλονται σε δύο λόγους, σύμφωνα με την βιβλιογραφία την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα, στην κυφωτική γωνία που δημιουργείται, άρα μεταφέρονται φορτία κατά το πρόσθετο τριτημόριο των σπονδύλων, με αποτέλεσμα αυτό να αυξάνει την πίεση στους πολιτικούς σπονδύλους. Άρα η δημιουργία και η απόπειρα της ευθυγράμμισης των επιφυσιακών επιφανειών, γιατί η ανάταξη κυρίως μας ενδιαφέρει να ευθυγραμμίσει τις επιφυσιακές επιφάνειες. Αυτή λοιπόν η ανάταξη η οποία γίνεται έχει σαν σκοπό να μεταφέρει τα φορτία πάλι στη σωστή τους ευθυγράμμιση, αυτό που λέμε το sagittal balance, να ευθυγραμμίσει πάλι σωστά τη σπονδυλική στήμη και κατά συνέπεια να μειώσει τον κίνδυνο των καταγμάτων. Ακόμα όμως και στη σπονδυλοπλαστική που η βελτίωση είναι μικρότερη της γωνίας, έχει δειχθεί ότι ο κίνδυνος ενός κατάγματος είναι περίπου 20% το χρόνο ενός νέου κατάγματος, το οποίο είναι το αντίστοιχο ποσοστό της οστεοπόρωσης. Άρα, αν έχετε έναν ασθενή με ένα κάταγμα και έχει οστεοπόρωση, ο καλύτερος τρόπος να τον προφυλάξετε από το να κάνει νέα κατάγματα είναι να πιέσουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι παίρνει σωστά την αντιοστεοπορετική του αγωγή, το οποίο είναι το σημαντικότερο κομμάτι στο να μην έχουμε νέα κατάγματα στη συνέχεια. Και οι μελέτες οι οποίες έχουν δείξει πολλαπλά συνοδά κατάγματα μετά από ένα πρώτο κάταγμα, συνήθως δεν έχουν σωστή παρακολούθηση αυτοί οι ασθενείς της αντιοστεοπορετικής τους αγωγής. Γίνεται η επέμβαση, κανείς δεν τους λέει ότι μετά χρειάζεται να πάρουν αγωγή για την οστεοπόρωση, θεώρησαν ότι λύσαν το πρόβλημά τους. Επίσης, ένας ασθενής ο οποίος έχει ένα κάταγμα και πονάει, σε σχέση με έναν ασθενή ο οποίος δεν πονάει πια και έχει λυθεί το πρόβλημα του κατάγματος, ο ένας έχει περίπου την διπλή, την τριπλή δραστηριότητα από τον άλλον. Άρα, ο κίνδυνος που να κάνει ένα νέο κάταγμα με αυξημένη δραστηριότητα είναι σαφέστατα μεγαλύτερο, γιατί και οι δύο έχουν τον ίδιο βαθμό στο πόρο. Και το άλλο, τι είπε για το. Για την διαπλήξη. Η περίπτωση του κατάγματος έδαφος βλάβηση. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση καθόλου. Η άλλη ερώτηση είναι τι κάνουμε σε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο σπόδωνος έχει παθολογικό κάταγμα, υπάρχει νεοπλασία. Ωραία. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο πάλι σχολές του τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν έχουμε έναν ασθενή πολυνεοπλασματικό, ο οποίος έχει πολλαπλές μεταστάσεις και απλώς προσπαθούμε να του δώσουμε λίγη ποιότητα ζωής για τους επόμενους μήνες οποίους μένει να ζήσει. Όσοι είναι αυτοί, ένας, δύο, πέντε, δέκα. Εκεί πλέον πάλι κάνουμε damage control. Το ότι θα βάλουμε τσιμέντο μέσα και θα αυξηθούν τα θεωρητικά τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα δεν έχει μεγάλους ουσιαστικά κινδύνους από τη στιγμή που βρίσκεται σε ένα ασθενή τελικού σταδίου. Από την άλλη, υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει βγει, η οποία έδειξε ότι την ώρα που βάζουμε τσιμέντο μέσα στο σπόνδυλο, αυξάνουμε λόγω με την έννοια του Αρχιμίδη. Ό,τι βάζουμε, κάτι πρέπει να φύγει από τον χώρο τον οποίο βάζουμε. Και στην ουσία αυτό που φεύγει είναι οστικός μυελός. Ο κυκλοφορώντας οστικός μυελός, ο οποίος είναι νεοπλασματικός, αυξάνει τα CTCs, τα λεγόμενα circulating tumor cells. Δηλαδή τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα. Τώρα, αν αυτά τα καρκινικά κύτταρα θα κάνουν περαιτέρω μεταστάσεις, είναι κάτι το οποίο κανείς δεν ξέρει. Γιατί ένας ασθενής πολυμεταστατικός ούτως ή αλλιώς έχει κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα.
για να αποφύγουμε την, όμως την έστω θεωρητική πιθανότητα του να δημιουργηθούν απομακρυσμένες μεταστάσεις με αυτόν τον τρόπο, προχωράμε στον θερμοκαυτηριασμό και στην οκατάληψη του όγκου. Άρα, πριν, στον μεταστατικό ασθενή, πριν τοποθετήσουμε τσιμέντο ή οτιδήποτε, προχωρούμε στον καυτηριασμό, είτε με μάικρο, είτε με RF, είτε με κράιο. Ο σκοπός είναι να γίνει η ογκοκατάληψη, η καταστροφή δηλαδή των καρκινικών κυττάρων, ώστε βάζοντας το πολυμερές μετά, να μην υπάρχει ενεργό καρκινικό κύτταρο που θα κυκλοφορήσει. Ή τουλάχιστον παραπάνω από αυτά που ήδη κυκλοφορούν. Ευχαριστούμε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο σπόνδυλος, δηλαδή ο σπόνδυλος και στην ουσία οι θεραπείες και οι τεχνικές που κάνουμε δεν αφορούν το οστό, αφορούν τον οστικό μυελό. Έτσι. Γιατί η νεοπλασία και όλες οι παθήσεις είναι μέσα στον οστικό μυελό και από τον οστικό μυελό καταστρέφεται το οστό. Και ο οστικός μυελός στον οποίο βρίσκεται η νεοπλασία, όπου και αν βρίσκεται αυτή, έχει αγκιακή κυκλοφορία και τα κύτταρα αυτά κυκλοφορούν καθώς υπάρχει αρτηρίδια και φλεβίδια τα οποία πάγουν το αίμα το οποίο κυκλοφορεί μέσα στο μυελό. Πέρα από την κυκλοφορία του νοτοβαθμού και που αναφέρεται, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κίνδυνος να βγει και να πιέσει το ενδοκαναλικό περιεχόμενο, να πιέσει το κανάλι. Ωραία. Για αυτό το κομμάτι έχουν βγει κάποιες εργασίες κατά καιρούς που έχουν δείξει. Η προσωπική μου εμπειρία δεν μου το έχει αναδείξει ποτέ. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να πιέσω με την αίγηση να μετακινήσω τον όγκο, αν τον θέλετε, on block και να έρθει προς τα πίσω να πιέσει. Τώρα, υπάρχουν διάφορες πιθανότητες και αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχει καταστροφή του οπισθίου τυχώματος. Δηλαδή, αν το οπισθίου τύχωμα είναι τελείως κατεστραμμένο και δεν υπάρχει κανένας φραγμός, θεωρητικά θα μπορούσε να μετακινηθεί ο όγκος. Δεύτερον, αν ο όγκος είναι συμπαγής και τελείως αποδεσμευμένος από το υπόστρωμά του, δηλαδή τον σπόνδυλο. Εάν είναι μία μάζα η οποία είναι μία μπάλα ελεύθερη, σαφέστατα βάζοντας τσιμέντο μέσα μπορούμε να μετακινήσουμε αυτή την μπάλα. Οι συνθήκες όμως όλες αυτές δεν μου έχουν τύχει προσωπικά. Εν τούτης, έχω δει παρουσιάσεις από συναδέλφους στο εξωτερικό που έχουν κάνει, που έχουν φοβηθεί ή έχουν υποψιαστεί ότι έχει γίνει μετακίνηση του όγκου. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια υπόνοια, εάν φοβόμαστε κάτι τέτοιο, ο καλύτερος τρόπος είναι να προχωρήσουμε πρώτα στην ακτινοθεραπεία, έτσι ώστε να έχουμε ένα νεκρωτικό όγκο και ο νεκρωτικός όγκος δεν μπορεί να μετακινηθεί με αυτόν τον τρόπο τόσο εύκολα. Αλλά και πάλι, αν προχωρήσουμε στον καυτηριασμό, πάλι θα έχουμε μια νεκρωτική μάζα μέσα στην οποία θα βάλουμε το τσιμέντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια σχόλια από κάποιον άλλο συνάδελφο, είτε από την αίθουσα είτε από το διαδίκτυο, να ευχαριστήσουμε όλους τους παρουσιαστές μας. Λυπάμαι πολύ που δεν κατάφερα πραγματικά να δείξω την ομιλία. Ελπίζω την επόμενη φορά θα κάνω το ταξίδι να έρθω να σας την κάνω επί τόπου. Αυτό είναι το καλύτερο. Ή από να σε βάλω ένα πρώτο χρόνο την επόμενη σεζόν και να με σταθείς από ένα πιο γούρι που εργαστεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.